Για δεύτερη μέρα, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔ, ΣΥΡΙΖΑ, Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και Πρωτοβάθμια Σωματεία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και διαδήλωσαν έξω από τη Βουλή την αντίθεσή τους στα νέα μέτρα που φέρνει η Δανειακή Σύμβαση. Περίπου τρεις ώρες πλήθος κόσμου ήταν έξω από το Κοινοβούλιο. Με το τέλος της συγκέντρωσης επικράτησε ένταση λίγων λεπτών όταν αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν από την άγνωστη στρατιώτη τους τελευταίους διαδηλωτές, ενώ νωρίτερα τα συνδικάτα καλούσαν τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί αύριο έξω από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους και την παρουσία τους μαζί μας για να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί. Δεν πάει άλλο, αρκετά πια. ΓΕΣΕ και ΑΔΔ συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της σκληρής λιτότητας. Μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέπτυξαν το πρωί στην Ακρόπολη πανό κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γραμμένο στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ συλλαλητήριο στην Ομόνια, αλλά και δράσεις σε διάφορες γειτονίες της Αθήνας, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ, που προγραμματίζει για αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 5 το απόγευμα πάλι στην Ομόνια. Όλοι να βροντοφωνάξουμε κάτω η κυβέρνηση, όχι στα νέα μέτρα. Μιλώντας στο CNN, η Λιάννα Κανέλη υποστήριξε ότι η λύση είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη και η προσφυγή στις κάλπες. It's not our debt. It's not the Greek people that took the money. It's a small amount of big companies, multinational lenders and banks. It's not the Greek people. So what? And you should ask other deputies in the world, can they survive under these terms? Can you survive? Just a minute. Τα νέα μέτρα δεν θα σώσουν τη χώρα, αλλά θα τη φέρουν πιο κοντά στην άτακτη χρεοκοπία, υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας και χαρακτηρίζει ως πράξη ευθύνης το όχι στη Δανειακή Σύμβαση.